Κέρατε, κυρίε και κύριοι, πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα από όλου εμά εδώ από την Ελληνική Τηλεόραση 3, τη δική σα δημόσια τηλεόραση και ο καιρό σήμερα καταπληκτικό σε όλη την Ελλάδα. Καταπληκτικό, μεν, η υγρασία όμω είναι αυξημένη, η ζέστη άρχισε να γίνεται ενοχλητική και η θολούρα στην ατμόσφαιρα είναι έντονη, κυρίε και κύριοι, γιατί διατηρείται η μεταφορά αφρικάνικη σκόνη, σαχαριανή προέλευση, όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά γενικά σε όλα τα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια κατάσταση την οποία θα την έχουμε για ένα διήμερο, το πολύ τριήμερο ακόμη. Κάτι θα πάει, καλύτερα θα πάει να προσπαθήσει να αλλάξει προ τα μέσα τη εβδομάδα όσον αφορά στον καιρό. Θα τα δούμε στη συνέχεια με περισσότερη λεπτομέρεια. Δείτε σήμερα, όλοι σχεδόν. Είναι ότι η Ανατολική Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειο απολάμβαναν καλοκαιρινέ καιρικέ συνθήκε. Πιάσαμε και σήμερα κοντά στου 34 με 35 βαθμού Κελσίου, θερμοκρασίε που μάλλον Ιούλιο θυμίζουν και όχι Μάιο και μάλιστα μέσα Μάιου. Στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη όμως έχουμε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Μια φθινοπορεινή κατάσταση με αρκετά νερά, με κρύο από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι και την Ιβυρική Χερσόνησο. Και αυτό είναι, αυτή είναι η αιτία αυτής της κατάστασης που κρατεί στον Ελλαδικό χώρο και γενικότερα στα Βαλκάνια αυτή η ζέστη. Στροβιλίζεται αυτό το σύστημα γύρω από τον εαυτό του αντίθετα από του δείκτε του ρολογιού και μα στέλνει αυτή τη ζέστη. Και δείχνει αυτό το σύστημα στη Δυτική Ευρώπη, κυρίε και κύριοι, δείτε και τι επόμενε 24 ώρε που θα έχουμε τι περισσότερε βροχέ, να επιμένει εδώ στα δυτικά μέχρι και την Βόρεια Αφρική και μάλιστα, αν και θα προσπαθήσει να κινηθεί ακόμα πιο ανατολικά, στην ουσία θα παραμείνει σχεδόν στάσιμο εδώ στην κεντρική Ευρώπη. Και όσο παραμένει αυτό το σύστημα στάσιμο σε αυτές τις περιοχές, όσο δηλαδή η διάταξη είναι αυτή α, και ευνοεί την μεταφορά αερίων μαζών, θερμών αερίων μαζών προ την χώρα μα, δεν θα αλλάξει ουσιαστικά κάτι στον καιρό τη Ελλάδα. Θα δείτε στη συνέχεια ότι αυτό το σύστημα με τι πολλέ βροχέ που αύριο θα επηρεάσουν πολύ την Αλγερία, τι Βαλεαρίδε νήσου και γενικά τη Δυτική Μεσόγειο, θα, κάνει, θα προσπαθήσει να περπατήσει λίγο πιο ανατολικά κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη, αλλά θα ξανακινηθεί βορειότερα. Δεν φαίνεται να μα προτιμούν από τον Απρίλιο διάφορα βαροματικά χαμηλά που επηρεάζουν κυρίω την Δυτική Μεσόγειο. Για να δούμε όμω την χώρα μα πώ θα κυλήσουν τα πράγματα μέσα στη νύχτα. Θα δείτε ότι θα επικρατήσει στην ουσία ξαστεριά σε περισσότερε περιοχέ. Κάποιε αρέσει συνευχέ θα τι έχουμε προ το ξημέρωμα εδώ στα νοτιοδυτικά τμήματα τη Ελλάδα. Η αυριανή μέρα θα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, δηλαδή με ηλιοφάνεια κάποιε αρέσει συνευχέ που θα τι έχουμε σχετικά γρήγορα εδώ στα δυτικά, νότια-νοτιοδυτικά τμήματα. Κάποια και πάλι θα θολούρα στην ατμόσφαιρα εξαιτία τη περαιτέρω μεταφορά Αφρικάνικη κόνη, η οποία δεν θα είναι τόσο έντονη, τόσο ώστε να. Έχουμε αυτό το γαλακτόδε χρώμα στον ουρανό και βλέπετε ότι οι περισσότερε περιοχέ τη χώρα θα ξεκινήσουν μόνο με αυτή την ηλιοφάνεια και τη θολούρα που σα έλεγα. Προ το μεσημεράκι και κυρίω προ το απόγευμα από τα νοτιοδυτικά. Σχετικά γρήγορα, αραιέ συννεφιέ θα καλύψουν τον ουράνιο θόλο σχεδόν ολόκληρη τη Ελλάδα εκτό από τα νοτιοανατολικά, όπου θα ξαναβγεί περισσότερο ύνο προ το απόγευμα. Εδώ στα δυτικά, από το απόγευμα αργά και το βράδυ, θα συνεφιάσει ακόμα περισσότερο στα επτάνησα, πιθανώ στα δυτικά υπηρετικά, δηλαδή στα παράκτια τμήματα τη Πελοπονίσου, τη Ατολοκαρνανία και, της... και, στην Ήπειρο. Προ το βραδάκι, αυτά τα σύννεφα δείχνουν να πυκνώνουν ακόμα περισσότερο, γι' αυτό έβαλα λίγο πιο σκούρα σύννεφάκια. Και εδώ υπάρχει η πιθανότητα να ψυχαλίσει και προ το βράδυ ίσω βρέξει και σε κέρκυρα παξού και ήπειρο. Για πολύ λίγο όμω, δεν διαφαίνονται δηλαδή κάτι, α, το αξιόλο... δεν κάτι το αξιόλογο, φαίνεται κάτι το αξιόλογο πλευρά ένταση βροχών πρόσκαιρου χαρακτήρα αυτέ. Και πάμε να δούμε τώρα του ανέμου, οι οποίοι παραμένουν γενικά εξασθενημένοι. Αύριο ένα βόρειο ρεύμα θα προσπαθεί να δροσίζει του κατοίκου του Ιωνίου αλλά και του Αιγαίου, γύρω στα 4 με 5 όμω το πολύ μποφόρ. Εξάρι θα πρέπει να έχουν τα πολύ νότια τμήματα του Ιωνίου πελάγου αλλά και τα πολύ δυτικά νοτιοδυτικά τμήματα τη Κρήτη, όπω και το Καρπάθιο. Δείτε τώρα στη συνέχεια κατά τη διάρκεια τη ημέρα κυρίω προ το μεσημεράκι. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο στο Αιγαίο, στο Ιόνιο θα στραφούν σε πιο δυτικού βορευτικού στα 4 με 5 μποφόρ, το πενταράκι, ίσω και το εξαράκι, θα παραμείνει εδώ στα νότια, κυρίω νοτιοανατολικά, στη θάλασσα Κό, Ρόδου, στην Σάμμο εδώ και στο Καρπάθιο έω και τι βραδινέ ώρε. Ο υδράργυρο, το νιώθουμε τα τελευταία 24 ώρα, έχει ανέβει, έχει ανέβει αισθητά κυρίω στι κεντρικέ και νότιε υπηρετικέ περιοχέ. Ξεπερνά με ευκολία πλέον το τριαντάρι, r θε και είναι καλοκαίρι. Και τη νύχτα και νωρί το πρωί κάνει ζέστη, κυρίω στα αστικά κέντρα. Στι ορεινότερε όμω περιοχέ, τι νυχτερινέ και πρώτε πρωινέ ώρε, όπω Νευροκόπη, Φλόρινα, Τολεμαίδα, Γιάννενα, Καρπενήσι, Τρίπολη, εκεί έχουμε και 12 με 13 βαθμού, πολύ μεγάλε θερμοκρασιακέ διαφορέ μεταξύ των κέντρων, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, και των προαναθησών περιοχών. Uh, αύριο το πρωί θα έχουμε και πάλι γύρω στου 11 με 12 βαθμού στι ορεινότερε ή μειωρινότερε περιοχέ. Δείτε, uh, αυτέ οι δημοκρασίε δεν αφορούν τα αστικά κέντρα, μεγάλε πόλει. Uh, οι παιδινέ παράκτητε περιοχέ θα έχουν 16 άρια, 18 άρια έω και 21 βαθμού Κελσίου. Και δείτε τώρα το μεσημέρι και πάλι ζέστη και πάλι καλοκαιρινή ζέστη κατά μέσο όρο στα παιδινά. Uh, από τον Εύρο μέχρι και την Πελοπόννησο θα έχουμε 31 με 33 βαθμούς κατά μέσο όρο, τοπικά και λίγο περισσότερο. Uh, Κυρίω εδώ στα βόρεια-βορειοανατολικά, εξαιτία των, μεγα... των περισσότερων ωρών με ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα πρέπει να του πιάσουμε του 32 με 33 βαθμού uh, το πολύ, εξαιτία uh, τη συνεφιάς που θα επακολουθήσει κατά τη διάρκεια τη ημέρα, θα κρατήσει δηλαδή τον υδράργυρο uh, σε σχετικά πιο χαμηλά επίπεδα. Εάν δεν είχαμε αυτή τη συνεφιά, αύριο θα είχαμε και 35 με 36 βαθμού Κελσίου. Τόσο ζέστη μπορεί να κάνει από αυτή τη θερμή αέρια μάζα. Στι ορεινότερε περιοχέ και στι παράκτη νησιωτικέ δεν θα ξεπεράσει ο υδράγυρο του 29 με 30 και 33 βαθμού Κελσίου. Θεσσαλονίκη. Και αύριο η ίδια εικόνα. Ήλιο με θολούρα στην ατμόσφαιρα. Αραιέ συνευχέ, πολύ λίγε στην αρχή. Μετά το μεσημέρι θα τι δούμε από τα νότια νοτιοδυτικά να πυκνώνουν κατά διαστήματα αρκετά. Και μόνο όμω αυτό, τίποτα παραπάνω. Η άνεμη εξασθενημένη, μια θαλάσσια άβρα στο θερμαϊκό προ το απόγευμα, Αυξημένη σχετική υγρασία κυρίω το πρωί και θερμοκρασία στου 17 με 30 βαθμού το πρωί και το μεσημέρι, αντίστοιχα. Ανάλογη εξέλιξη θα έχει ο καιρό και στην Αττική, με ηλιοφάνεια, αραιέ συννευχέ λίγε στην αρχή. Εδώ, γρήγορα προ το μεσημεράκι κιόλα, θα πρέπει μια αραιή συννευχιά να πυκνώσει κατά διαστήματα αρκετά και κατά τόπου. Η άνεμη και εδώ εξασθενημένοι, μια δυνατή μπουκαδούρα, θαλάσσια αύριο, δηλαδή, στο Σαρονικό το μεσημέρι και το απόγευμα. Χαμηλή σχετική υγρασία σε σύγκριση με την Θεσσαλονίκη του 25 με 30%. Παρ' όλα αυτά, γενικά τι τελευταίε ημέρε έχει υγρασία και στην Αττική, με τον Ιδράρη γύρω να αγγίζει και αύριο του 32 με 33 βαθμού Κελσίου. Πιάσαμε και χθε και σήμερα κοντά στου 35 βαθμού στη Νέα Φιλαδέλφια στην Αττική. Πραγματικά πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία. Και πάμε στην Πάτρα. Και εδώ α, θα ξεκινήσουμε με ηλιοφάνεια. Λίγο περισσότερε ομολογουμένω θα είναι αραιέ εδώ από την αρχή τη ημέρα. Και σχετικά πιο γρήγορα από Αττική και Θεσσαλονίκη θα πυκνώσουν αυτέ οι αραιέ συννεφιέ. Είπαμε στα πολύ πολύ δυτικά τμήματα τη Πελοπονίσου και στα Επτάνησα προ το βραδάκι, δεν αποκλείεται αυτά τα σύννεφα να αφήσουν το πολύ καμιά ψυχάλα έτσι, τίποτα παραπάνω. Οι άνεμοι από δυτικέ διευθύνσει, μια θαλάσσια αύρα, δηλαδή γύρω στα 3 με 4 αμποφόρ, χαμηλή σχετική υγρασία, κυρίω αργά το μεσημέρι, θερμοκρασία στου 17 με 30-31 βαθμού το πολύ στην ευρύτερη περιοχή και το Ηράκλειο θα έχει αραιή συννεφιά από νωρί το πρωί, λίγη μένα, αλλά εδώ ακόμα πιο γρήγορα βρισκόμενο στο Νότο. Θα πυκνώσει αυτή η αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Παρ' αυτά, μετά το μεσημέρι, τα ανοίγματα του καιρού θα μεγαλώσουν εδώ. Δηλαδή, η συννεφιά θα διαλυθεί. Η θελούρα στην ατμόσφαιρα θα παραμείνει. Η άνεμη γενικά εξασθενημένη και η θερμοκρασία στου 20 με 30 βαθμού το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα. Για να ρίξουμε μια ματιά τώρα στι επόμενε ημέρε. Την Τετάρτη θα έχει κουφόβραση, το λέμε στη γλώσσα μα. Πραγματικά Πολύ ζεστή στι περισσότερε περιοχέ, κάποια αραιή συννεφιά, αυξημένη υγρασία. Έναν νοτιά θα τον έχουμε στα 7 μποφόρ στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, γύρω στα 5 με 6 μποφόρ προ το απόγευμα θα ενισχυθεί λίγο περισσότερο. Ενώ προ το α, μεσημέρι και το απόγευμα, εδώ σε περιοχέ του Βορείου Ιονίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική και Βόρεια Ορεινή Θεσσαλία και στα ορεινά τη Δική Μακεδονία και των ομών Πέλα, Πιαιρία και Ημαθία. Πιθανώ και στα ορεινά τη Τερά, όπω. Στα ορεινά τη Εντολοκαρνανία, τη Ευρυτανία, τη Φωκίδα, αλλά και στα ορεινά τη βόρεια Πελοπονίσου να έχουμε κάποιε μπόρε, περισσότερε ή και καταιγίδε εδώ στο βορειοδυτικό κομμάτι τη περιοχή που προανέφερα. Στην υπόλοιπη χώρα, όπω σα είπα, αρκετή ζέστη, κουφόβραση και ένα νοτιά στο Αιγαίο στα 5 με 6 μποφόρ με κάποια συννεφιά που θα πυκνώσει προ το απόγευμα σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, αλλά δεν φαίνεται να αφήνει κάτι το ιδιαίτερο. Και πάμε στην Πέμπτη. Δείτε ότι τα, θα δείτε τα σκούρα χρώματα γίνονται ακόμα πιο σκούρα εδώ στην Ιταλία. Πολύ νερό. Θα δεχθούν η Αλβανία, γενικά όλα σχεδόν τα δυτικά και βόρεια Βαλκάνια από αυτή την ατμοσφαιρική διαταραχή, η οποία όπω σα έδειξα και πριν, θα πλησιάσει την χώρα μα, αλλά δεν φαίνεται να κινείται προ την Τουρκία. Θα ξανακινηθεί από τη Σικελία προ τα βόρεια. Τι σημαίνει αυτό. Θα προκαλέσει αστάθεια στη δυτική Ελλάδα, θα πρέπει να πέσει και σε εμά νερό αρκετό Κυρίω στην Ήπειρο, αυτό δείτε πόσο σκουραίνουν τα χρώματα στα ορεινά τη Θεσσαλία, τη Δυτική και Βόρεια, στην ορεινή Βορειοδυτική Πελοπόννησο και στα υπόλοιπα ορεινά τη Μακεδονία. Μέσα στην α, Πέμπτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικού και θα ενισχυθούν αρκετά, ίσω φτάσουν στα, στα 7 με 8 ποφόρ στα νότια τμήματα εδώ του Αιγαίου. Και αυτή η νοτιοδυτική άνεμοι θα είναι πιο δροσερή έω ελαφρώ πιο ψυχρή. Uh, θα μα μεταφέρουν πιο δροσερέ και πιο ψυχρές αερίε μάζε από την κεντρική Μεσόγειο με αποτέλεσμα να πέσει ο υδράργυρο πρόσκαιρα, κυρίω στα δυτικά, κεντρικά και τα αβόρια. Κατά τη διάρκεια τώρα τη Παρασκευή, θα παρατηρήσετε ότι τα σκούρα χρώματα θα επιμείνουν στι πιο δυτικέ περιοχέ τη Βαλκανική. Κατά τόπου και στην Θράκη, εδώ υπάρχουν κάποιοι χρωματισμοί και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα. Αυτό σημαίνει πολύ μικρότερη πιθανότητα για κάποιε μόνο τοπικέ μπόρε το μεσημέρι και το απόγευμα, στι περιοχέ όπου καλύπτει αυτό το ανοιχτό χρώμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια, πολύ καλή διάβγεια και ορατότητα, καλύτερη από τι τελευταίε ημέρε, καθώ αυτή η πιο δροσερή άνεμη, η Δυτική-Νοτιοδυτική, θα καθαρίσουν επιτέλου την ατμόσφαιρα. Κάτι είναι και αυτό και θα ρίξουν τα επίπεδα υγρασία και δυσφορία που θα έχουμε κυρίω. Αύριο και την Τετάρτη, μέχρι και το πρωί τη Πέμπτη, στην χώρα μα και κυρίω στα αστικά κέντρα, δεν είναι πιο εκτεθειμένη από ότι την Πέμπτη, η Νοτιοδυτική Άνεμη, βλέπετε, κατά τη διάρκεια τη Παρασκευή. Και πάμε στο Σαββατοκύριακο. Για να ρίξουμε μια ματιά, πώ θα κυλήσουν τα πράγματα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. δείτε τι συμβαίνει εδώ. Στη, σε ολόκληρη την Ευρώπη, αυτό το εκτεταμένο βαρωματικό χαμηλό θα δίνει πολλά νερά, πολλέ βροχέ, καταιγίδε, τοπικά δεν αποκλείονται και πλημμυρικά φαινόμενα σε αυτέ τι περιοχέ. Σε εμά. Εμεί βρισκόμαστε στην νοτιοανατολική κονιά τη Ευρώπη. Στο οριακά, θα έλεγα, θα επηρεαζόμαστε από αυτό το σύστημα, κυρίω στην βορειοδυτική και βόρεια από μόνο όμω τοπικέ μπόρε και πιθανέ κάποιε τοπικέ καταιγίδε στα ορεινά τη βόρεια βορειοδυτική χώρα και το Σάββατο και την Κυριακή, όπω θα δείτε. Γιατί παρόλο που αυτό το σύστημα είτε προσπαθεί να περπατήσει λίγο πιο ανατολικά, αλλά δεν τα καταφέρνει ουσιαστικά να μα φέρει κάποια ουσιαστική αλλαγή, κάποια σοβαρή αλλαγή στον καιρό. Οι άνεμοι μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα παραμείνουν από νότιε και νοτοδυτικέ διευθύνσει. Και αυτό σημαίνει ότι θα βρισκόμαστε και πάλι στον θερμό τομέα αυτού του συστήματο. Ενώ λίγα χιλιόμετρα πιο δυτικά και βόρεια θα είναι φθινοπορεινό το σκηνικό. Να δούμε τι αίριε μάζε πρώτα. Θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι βλέπετε, μέχρι και πολύ κρύο θα κάνει στη βορειοδυτική Ευρώπη, κατεβαίνοντα αυτό το σύστημα, αυτέ οι πολύ ψυχρέ αίριε μάζε. Συναντούν τη Σαχάρα. Η ζέστη θα κορυφωθεί Τετάρτη μέχρι το πρωί τη Πέμπτη. Θα ψυχράνει ή θα δροσίσει λίγο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα την Πέμπτη. Το, uh, την Παρασκευή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο θα ξανακάνει ζέστη κυρίω στην Ανατολική και την Νότια Ελλάδα. Περισσότερη δροσιά εδώ στο βορειοδυτικό κομμάτι τη χώρα μα που θα επηρεάζεται από το σύστημα που θα επηρεάζει την υπόλοιπη Ευρώπη. Μια ματιά και στι θερμοκρασίε να τι δούμε αυτέ πώ θα διαμορφωθούν. Δείτε το πορφυρό χρώμα από την Ελλάδα, εκτείνεται μέχρι και την Ουκρανία. Κάνει πολύ ζέστη μέχρι και εκεί. Φυσικά δεν μιλάμε για Τουρκία, για Ανατολική Μεσόγειο, για Κύπρο και Μέση Ανατολή, πάνω από 35 βαθμού. Πραγματικό καύσωνα ξεκίνησε πολύ νωρί το καλοκαίρι σε αυτό το κομμάτι ε, της τη ευρύτερη περιοχή. Δείτε θερμοκρασίε στη Δυτική Ευρώπη, πολύ πολύ πιο χαμηλέ. Πάμε τώρα, ε, θα δείτε ότι θα φτάνουμε μέχρι και τα μέσα τη εβδομάδα να πιάσουμε, όπω σα είπα, Τετάρτη και 35 και 36 βαθμού τοπικά. Από την Πέμπτη θα δροσίσει πολύ ως και θα ψυχράνει στα δυτικά. Δείτε, Δυτική Μακεδονία μέχρι και Καλαμάτα θα έχουν την Πέμπτη το πολύ 20 -21 βαθμούς, με 21 βαθμού με αυτέ τι βροχέ τι αρκετέ στο βορειοδυτικό κομμάτι τη Ελλάδα. Αντίθετα, στην Ανατολική Ελλάδα θα συνεχίσουμε να έχουμε και την Πέμπτη πολύ ζέστη, όχι τόση όσοι την Τετάρτη το μεσημέρι. Και πάμε Παρασκευή, θα δείτε τον Ιδράργυρο. Να πέφτει και στα υπόλοιπα βόρεια. Σαββατοκύριακο όμω θα επανέλθει στα ανατολικά υπηρετικά στου 31 με 32 βαθμού Κελσίου, στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα θα κυμαίνεται γύρω στου 26 με 29 βαθμού και στο Αιγαίο θα κάνει σχετική δροσιά με 28 τοπικά και 29 βαθμού. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, επαναλαμβάνω, πολύ ψύχρα και κρύο. Καλό βράδυ από όλου εμά. Από εδώ από την ελληνική τηλεόραση 3, που ξέρει και δίνει στον καιρό. Και τη λεπτομέρεια και το χρόνο που το αξίζουν, κυρίε και κύριοι. Σα περιμένω αύριο την ίδια ώρα να δούμε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση στην Ευρώπη. Θα κινηθεί όλο αυτό το σύστημα προ τα Βαλκάνια κάποτε, πιθανώ την επόμενη εβδομάδα να μας δώσει κάποιες βροχές που τις έχουν άμεση ανάγκη. Πολλοί από τους αγρότες. Καλό